Η βροχή χτυπούσε απαλά στο τζάμι, ενώ καθόμουν στο παράθυρο του μικρού μου διαμερίσματο, χαζεύοντα τα φώτα τη πόλη που τρεμόπαιζαν στο μακρινό ορίζοντα. Έβαλα το φλιτζάνι με τον καφέ στα χείλη μου και ένιωσα την ελαφριά ζεστασία να κυλά μέσα μου. Σκεφτόμουν τη μέρα που τη γνώρισα, την Άντια, και το πόσο απρόσμενα μπήκε στη ζωή μου. Δεν ήξερα ότι εκείνο το βλέμμα τη θα άλλαζε τον τρόπο που έβλεπα τα πάντα γύρω μου. Ήταν σε μια έκθεση τέχνη που πήγα σχεδόν τυχαία. Ο κόσμο ήταν πολύ, μα τίποτα δεν μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή μου από την παρουσία τη. Εκείνη ήταν διαφορετική. Δεν μιλούσε πολύ, αλλά το βλέμμα τη έκρυβε χίλιε λέξει. Μια λάμψη που με τράβηξε σαν μαγνήτη. Χωρί να καταλάβω πώ, βρεθήκαμε να συζητάμε. Δεν θυμάμαι καν γιατί μιλήσαμε, ίσω για τη τέχνη, ίσω για κάτι ασήμαντο. Αλλά το μόνο που θυμάμαι καθαρά ήταν το άγγιγμα των δακτύλων τη στο δικό μου χέρι όταν με χαιρέτησε. Κάτι μέσα μου ξύπνησε εκείνη τη στιγμή. Την επόμενη εβδομάδα ήρθε ξανά στην πόλη. Και εγώ ανυπομονούσα να τη δω. Σαν να περίμενα κάτι που δεν ήξερα καν ότι ήθελα. Βρεθήκαμε για καφέ. Και η οικειότητα που υπήρχε μεταξύ μα ήταν σχεδόν τρομακτική. Κάθε φορά που τα μάτια τη καρφώνονταν στα δικά μου, ένιωθα σαν να μπορούσε να δει μέσα μου. Πέρα από τι λέξει που προσπαθούσα να πω. Εκείνη τη νύχτα βρεθήκαμε ξανά. Μόνο που αυτή τη φορά η συνάντησή μα δεν ήταν τόσο τυχαία. Είχαμε περάσει το απόγευμα σε ένα μικρό μπαρ και έπειτα ήρθαμε στο σπίτι μου. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη από την πρώτη στιγμή που μπήκε μέσα. Η μυρωδιά τη βροχή που ερχόταν από το ανοιχτό παράθυρο, το φω τη πόλη που φιλτραριζόταν από τι κουρτίνε, το άρωμα τη στο δέρμα μου όταν πλησίασε για να με αγγίξει. Η στιγμή ήταν σχεδόν μαγική. Καθώ τα χείλη τη πλησίασαν τα δικά μου, διστακτικά αρχικά, μα ύστερα όλο και πιο τολμηρά. Το σώμα μου ανταποκρίθηκε αμέσω. Σαν να περίμενε αυτή τη στιγμή η όλη μου τη ζωή. Το φιλί τη ήταν γλυκό, γεμάτο πάθο και ένταση. Κάθε άγγιγμα, κάθε αναπνοή που μοιραστήκαμε, ήταν σαν να άνοιγε έναν καινούριο κόσμο για μένα. Την ένιωσα να χαϊδεύει το πρόσωπό μου, τα δάχτυλά τη ληστρούσαν απαλά στο δέρμα μου, με έναν τρόπο που έκανε την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά. Δεν χρειαζόταν λόγια. Ήμασταν εκεί, μέσα σε μια σιωπή που μιλούσε περισσότερο από χίλιε λέξει ήταν η ένταση του ανέκφραστου που με τραβούσε κοντά τη. Το πάθο έκαιγε σαν φωτιά μέσα μου, καθώ τα κορμιά μα ένωναν σε μια κίνηση αργή και αβίαστη. Την αγκάλιασα σφιχτά, και για πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσα απόλυτα ελεύθερη. Ελεύθερη από φόβου, από αμφιβολίες. Ήξερα ότι αυτό που ζούσα μαζί τη δεν ήταν κάτι απλό, ήταν κάτι που με ολοκλήρωνε, με έκανε να νιώθω ολοκληρωτικά ζωντανή. Όταν ξάπλωσα δίπλα τη, κουρασμένη και γεμάτη, Ένιωσα ότι η καρδιά τη να χτυπάει δυνατά. Ήξερα ότι δεν ήμουν μόνη. Και με αυτήν τη σκέψη, αφέθηκα σε έναν βαθύ ύπνο, με το σώμα τη κοντά στο δικό μου, όπω δύο κομμάτια ενό πάζου που τελικά ενώθηκαν. Η Νάντια ήταν πια μέρο τη ζωή μου. Και εγώ, θα εγώ ήμουν έτοιμη να ανακαλύψω τα όρια τη αγάπη, τη επιθυμία και τη ελευθερία μέσα από αυτήν.